κόβουν την ανάσα οι εικόνες από τη Σμύρνη που βρέθηκε στη δίνη του φωνικού σεισμού. Ανάμεσα στα χαλάσματα που κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη, άνθρωποι που θρηνούν μετρούν πληγές και ίσως ακόμη δεν έχουν συνειδητοποιήσει το κακό που συνέβη. Όπως αποκαλύπτουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν τον εφιάλτη στην Κρήτη TV, τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν τον τρόμο, τον πόνο και τον φόβο των 6,7 Ρίχτερ. Yesterday I couldn't count how much ambulance cars are went to the place where the buildings collapsed. I was with the car outside when it happened, and I couldn't go the 20 minutes way in 4 hours. It was very bad. Από τη στιγμή του σεισμού και για ώρες οι τηλεφωνικές επικοινωνίες παρέλυσαν, με αποτέλεσμα η αγωνία να είναι μεγάλη για τους δικούς τους ανθρώπους. It was really scary what happened yesterday, and we are still shocked as a country, as a family. My door room and the outdoor was shaking so bad, but we thought at first the door and hitting the door real bad. Το πρώτο σοκ της ισχυρής δόνησης έδωσε την σκυτάλη στο ένστικτο της επιβίωσης, με τους κατοίκους της Σμύρνης να βρίσκουν καταφύγιο σε πάρκα, δρόμους και πλατείες. I saw my car. It's shaking like someone do it, and I can't understand what happened. After that, I understand it's an earthquake, and I saw there were crying babies, and there were people there living homes. So I am start to feel fear after that. Η επόμενη μέρα δύσκολη για τη Σμύρνη, που θρηνεί τους νεκρούς του Εγκέλαδου και θα πρέπει να βρει τη δύναμη να αναγεννηθεί μέσα από τα συντρίμμια.